Δια τούτο δι ημάς περισσότερος προσέχειν της ακουστήσει ή να μη ποτε παραριόμεν. Σήμερα, αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος ομίλησεν και πάλιν εις ημάς και η Εκκλησία μας έταξεν όπως αναγινώσκεται εκ της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου το ανάγνωσμα το οποίο νικούσαμε εις όλων των λόγων του Αποστόλου Παύλου αποδεικνύεται ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός ο οποίος ήλθεν εις τον κόσμο δια να σώσει τον άνθρωπον από την αμαρτία. Και λέγει ότι οι ουρανοί παραλεύσονται και ως σύ περιβόλαιον αλλαγίσονται. Όλα όσα βλέπουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και συμπληρώνει και ο Απόστολος Πέτρος ότι όσα βλέπουμε θα αλλαγούν, θα καταστραφούν τα υλικά και θα μεταποιηθούν εις άφθαρτα και αιώνια. Και τούτο το οποίο μας λέγει ο Απόστολος Παύλος το είπαν, λέγει, και το εκήρυξαν πολυμερός και πολυτρόπος της πατράς ημών ο Θεός ομίλησε δια των προφητών. Πολλάκις ομίλησαν οι προφήτε, λέγει, και εκήρυξαν τον Θεόν των αληθινών, πλην όμως εις την Παλαιάν Διαθήκη, λέγει, υπήρχε ο νόμος, ο οποίος νόμος δεν είναι δύνατο να σώσει τον άνθρωπον. Και στην Καινή Διαθήκη έχουμε την χάρη, διότι ήρθε ο Θεός ο αληθινός και έδωκε εις ημάς την ολοκλήρωση της αληθείας. Δια τούτο λέγει ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δεν ήρθω, λέγει, να καταλύσω εκείνα τα οποία είπαν οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι βασιλείς, οι κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήρθω να τα καταλύσω, να τα εξαφανίσω, λέγει, και να αποκηρύξω ότι αυτά δεν ήσαν σωστά. Υπήρχον όλα εις την αλήθεια, αλλά εις τον νόμον τον οποίον έδωκεν ο Θεός. Και ο νόμος αυτός ήτο παιδαγωγός εις εμάς τους αμαρτωλούς. Να δεχθούμε δηλαδή τον Θεόν των αληθινών. Στην Καινή Διαθήκη ομιλεί ο Θεός πλέον. Ομιλεί και συμπληρώνει την Παλαιάν Διαθήκη. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει και λέγει «Δια τούτον τον λόγο, δι ημάς περισσότερος προσέχειν της ακουστήσιν μη ποτε παραριόμεν». Οφείλουμε, λέει, έχουμε επιτακτική ανάγκη, λέει, δια να προσέχουμε περισσότερος της ακουστήσιν. Όταν λέγει περισσότερος, συγκρίνει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος εκείνα τα οποία ηκούστησαν στην Παλαιά Διαθήκη και αυτά τα οποία ακούονται στην Καινή Διαθήκη. Δια τούτο, λέγει, περισσότερο, λέγει, τώρα πρέπει να προσέχουμε εις ποια, εις εκείνα τα οποία ελέγχθησαν. Μήποτε παραριώμε, μήποτε παραπέσουμε, λέγει, και εξαφανιστόμεν εκ της αγάπης του Θεού. Μήποτε ευρεθόμενοι στο σημείο
να πέσουμε από την αλήθεια. Και όταν πέσουμε από την αλήθεια, τότε λέγει, θα υπάρξει η κόλαση. Δια τούτο λέγει, δι εμάς περισσότερος προσέχει εις εκείνα τα οποία ελέγχθησαν, εις εκείνα τα οποία ηκούσθησαν, εις εκείνα τα οποία ακούονται. Διότι, αδερφοί μου, η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει όσα δίδαξε ο Θεός και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Επαναλαμβάνει την αλήθεια, διότι οικοδομήθη η Εκκλησία μας επάνω εις το αίμα του Κυρίου μας, ο οποίος εσταυρώθηκε επάνω εις το σταυρό για να μας σώσει. Και κηρύτεται άχρη της παρούσης στιγμής ο Λόγος του Θεού και το Ιερόν Ευαγγέλιον. Και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ακούουν. Πλην όμως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν ακούουν. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ακούουν τον Θεό Λόγο. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ακούουν και δεν ακούουν. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι κρίνουν τον Λόγο του Θεού. Όταν ακούεται ο Λόγος του Θεού, δεν γνωρίζουμε τι είναι μέσα στην καρδία του καθενός ακροατού. Άραγες, προσέχεις αυτά τα οποία ακούει, ή μήπως άρχεται της κρίσεως και δίδει η δική του κρίση ότι δεν ελέγχθησαν καλά. Δεν είναι το καλός ο ιεροκηρυκάς, δεν είναι το καλός εκείνος ο οποίος ομίλησε. Δεν κρίνει το τι ήκουσεν, κρίνει τα πώς τα ήκουσεν. Με ποιον τρόπο δηλαδή τα ήκουσεν. Πλην όμως ο Απόστολος Παύλος λέγει, προσέχετε περισσότερο, λέγει, σε αυτά τα οποία λέγονται. Αυτή η κατάσταση, αδερφοί μου, είναι πάντοτε μέσα στην καρδία του ανθρώπου ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού. Εάν ακούει και τηρεί, τότε λαμβάνει τον μακαρισμό του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Δηλαδή, τηρούν το Λόγο του Θεού. Είναι μακαρισμένοι, λέγει, αυτοί και θα εισέρθουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Εάν όμως ακούεις, αδερφέ μου, και δεν καταλαβαίνεις, σημαίνει ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μέσα στην καρδία σου. Δι' αυτό πρέπει να προσέχεις ιδιαιτέρως, διότι ο Λόγος του Θεού δεν ερμηνεύεται ευκόλως, δεν κατανοείται ευκόλως, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου το δώσει ο διάβολος και δι' αυτό χωρίς προσευχήν παίρνεις εκείνα τα οποία σερβίρει ο κακός. Εάν θέλεις να ακούσεις το Λόγο του Θεού, χρειάζεται προσευχή και να παρακαλέσεις τον Θεό να σου δώσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος για να δεχθείς το Λόγο του Θεού, να τον βάλεις μέσα στην καρδία σου και να τηρήσεις αυτά τα οποία λέγει. Και ποια λέγει ο Θεός? Όσα γράφονται εις την Αγίαν Γραφήν. Δια τούτο ο Απόστολος Παύλος τονίζει και λέγει ότι αυτά τα οποία σας εκήρυξα, λέγει, εάν έρθει άλλος από εμένα να σας διδάξει άλλα από ό,τι εγώ εκήρυξα, λέγει, εάν είναι άνθρωπος, εάν είναι άγγελος, λέγει, ανάθεμα έστω. Δεν θα ακούσετε τίποτε, λέγει, παρότι εγώ σας ελάλησα, διότι τα ελάλησα δια Πνεύματος Αγίου. Προσέχετε, λέγει, περισσότερον σε αυτά τα οποία ακούετε και να τα τηρείτε. Εάν δεν τα τηρείτε, λέγει, τότε υπάρχει, λέγει, ο φόβος εκείνος τον οποίον τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Μήποτε παραρριώμε, μήποτε χάσουμε, λέγει, την ψυχή μας και
και πορευθόμενοι στην κόλαση. Και είναι φοβερό το πράγμα, αδερφοί μου, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού να λέγουμε «Δεν με ενδιαφέρει εμένα τούτο το οποίο λέγει, δεν με νοιάζει, εγώ τούτα τα γνωρίζω, τα ξέρω». Και τι θέλει να ακούσει ο Κύριος? Αυτός ο υπερόπτης, ο υπερήφανος, τι θέλει να ακούσει? «Όλα αυτά τα γνωρίζω», λέει, «είναι γνωστά σε μένα, άρα δεν με ενδιαφέρουν». Και έρχεται ο διάβολος και παραπλανεί τον άνθρωπο, τον οδηγεί μακράν από το να ακούσει το Λόγο του Θεού και να τον τηρήσει. Δεν ακούει τώρα τον Απόστολον Παύλον, ο οποίος του λέγει «πρόσεχε, να προσέχεις το τι ακούεις». Τον ενδιαφέρει άλλο θέμα, πώς να κρίνει, πώς να κατακρίνει, πώς να ευρίσκεται στην αδιαφορία, πώς να ευρίσκεται στο σκότος. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι το μάνα του ουρανού. Δεν τον ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος, έστω και μία λέξη του Θείου Κηρύγματος να εισέλθει μέσα στην ψυχή του. Ευρίσκεται στο σκότος και ακολουθεί το σκότος και πορεύεται στο σκότος και πατά μέσα στα χάη, μέσα στους κρυμνούς, μέσα στους λάκους, επάνω στους σκορπιούς, επάνω στα φίδια, επάνω στα βάτα, ματώνεται και δεν έχει δύναμη πια να σηκώσει το βάρος της αμαρτίας, και έπειτα τον κατακλείζει η απελπισία και η απόγνωση. Και το τέλος, δίδει την ψυχή του εις τον διάβολο. Αδερφοί μου, υπάρχουν οι ακροατές του νόμου, αλλά όχι οι σώτα μη ακουόντων, εκείνοι οι οποίοι θα ακούν τον Λόγο του Θεού. Και δεύτερον, υπάρχουν οι τηρητές του νόμου του Θεού. Εάν τηρήσεις αυτά τα οποία ακούεις, αδερφέ μου, υπάρχει μεγάλη ελπίδα να σωθείς. Διότι ακούεις και τηρείς και παρακαλείς τον Θεό να σε διαφυλάττει και να σε σκέπει. Παρακαλείς τον Θεό να σε ενδυναμώνει στο να ακούεις το Λόγο του Θεού και να τον τηρείς. Εάν ακούεις το Λόγο του Θεού και λες στον άλλον και τον διορθώνεις, πήγαινε να εξομολογηθείς και εσύ δεν εξομολογείσαι. Εάν κοροϊδεύεις το μυστήριο της Θείας Μετανοίας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και λες «εγώ εις τον παπά δεν πηγαίνω να τον δω». Ποιος είναι ο παπάς για να πάω να του πω εγώ τα μυστικά μου? Και τα κρατάς στην τσέπη του και τα παίρνει στον τάφο και τα παίρνει και στην κόλαση. Δεν τον ενδιαφέρει να τα πει για να ξελαφρώσει, να έρθει στο σημείο και να πει «δοξάζω σε Θεέ μου, μου εσήκωσες το βάρος». Δεν ήκουσα την φωνή του Θεού που λέγει «δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγού αναπαύσω ημάς». Δεν τα ήκουσαν αυτά τα λόγια, δεν τα γνωρίζει. Φωνάζει ο Θεός ότι είσαι φορτωμένος, λέγει, με ένα φορτίο που δεν μπορεί να το σηκώσει με κανένα τρόπο. Μόνον ένας μπορεί να σου το σηκώσει, και αυτός ο ένας είμαι εγώ. Έλα να σε ξεφορτώσω, παιδί μου. Εσταυρώθηκα για σένα επάνω στο σταυρό και έχισα το αίμα μου για να σε σώσω. Δια τι δεν έρχεσαι? Τι σε κολλεί? Ποιος σε εμποδίζει? Ο εχθρός μου. Πρόσεξε τον εχθρό μου, λέγει ο Θεός, διότι ο εχθρός μου μηχανεύεται πολλές μηχανές, πολλές πονηρίες, πολλές δικαιολογίες, και δεν σε αφήνει να μετανοήσεις, να σωθείς. Αδερφοί μου, οι ακροατές του νόμου, οι τηρητές του νόμου και ο φόβος της κολάσεως. Να προσέχουμε, διότι τούτος ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένα όνειρο, το οποίο έρχεται και παρέρχεται. Όπως κοιμάσαι το βράδυ και βλέπεις ένα όνειρο και ξυπνάς και λέγεις «όνειρο ήτανε». Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο παρόν κόσμος. Όπως τον βλέπεις χάνεται, όπως τον απολαμβάνεις και δεν θέλεις να υψώσεις τους οφθαλμούς σου στον ουρανό, χάνεται από τα πόδια σου.
που όσοι και πόσοι από εμάς έζησαν και ενθυμούμεθα τα ονόματά Των, τα μεγάλα ονόματα, και εξυφανίστησαν μέσα στον πλούτον και την χλειδίν του κόσμου τούτου και ενόμισαν ότι θα ζήσουν αιωνίως. Και όμως δεν ετάχθη ποτέ ο άνθρωπος της αμαρτίας και της παρούσης βιοπάλης και της μερίμνης του κόσμου τούτου και της θεοκατάρατου μόδας, θεοκατάρατος μόδα. Να προσέξουν ιδιαιτέρως οι γυναίκες και οι άντρες. Οι μεν γυναίκες σήμερα εγένοντο άντρες και οι άντρες εγένοντο γυναίκες. Γεγόνας είναι οι άντρες γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Έγιναν τα δύο ένα, δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν δεν καταλαβαίνεις τον άντρα από την γυναίκα, λέγει, τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Τότε είναι ο Αντίχριστος, όταν ανακατώσει τα πάντα, την αρμονία της φύσεως. Όταν φωνάζει ο Θεός, μη φορείς τα ρούχα του ανδρός, διότι σε έχω ως βδέλυγμα ενώπιον μου. Δεν θέλω να σε δω. Ακούεις και όμως εισέρχονται ισότα μη ακούοντων. Ακούεις το Λόγο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος σου λέγει, πρόσεχε σε αυτά που ακούεις. Να τα τηρήσεις, λέγει. Και απαντάει η γυναίκα, ασχολείται ο Θεός με τα ρούχα που φορώ? Ασχολείται και με τα ρούχα που φορείς και με το κεφαλάκι σου, το οποίο δεν βάζεις ένα μαντιλάκι στο κεφάλι την ώρα που προσεύχεσαι, διότι, λέγει, τούτο είναι καθυστερημένο. Αυτό δεν είναι καθυστερημένο, είναι ζωντανό, το λέγει ο Θεός. Το λέγει η Αγία Γραφή και οφείλεις να το τηρήσεις. Εάν δεν το τηρήσεις, δεν τηρείς τον νόμο του Θεού. Όταν σου λέγει ο Θεός ότι η γυναίκα πρέπει να έχει καλυμμένη την κεφαλή για να ανεβεί η προσευχή της των ουρανών, εσύ λες, με αυτά ασχολείται ο Θεός? Και υπάρχουν δυστυχώς και εκείνοι που λέγουν, γιατί έβαλες μαντιλάκι στο κεφαλάκι σου? Ποιος σου το είπε? Διέβασε την Αγία Γραφή, αδερφέ μου και συλλειτουργή μου. Διέβασε την Αγία Γραφή και πρόσεξε εκεί ότι δεν μπορεί ούτε ιώτα εν η μία κεραία να παρέρθει από το νόμο του Θεού. Ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία. Και αν την δεις εκείνη, στο πίμνιό σου θα τους φωνάζεις, βάλε στο κεφαλάκι σου το μαντιλάκι. Βάρτο, διότι το λέγει ο Θεός, γιατί τούτο είναι ταπείνωσης. Ομολογείς ταπείνωση. Εάν δεν το βάλεις όμως και λες, εγώ δεν υποφέρνω, εγώ δεν με νοιάζει, εγώ δεν οδηγώ τα παιδιά μου στον δρόμο του Θεού για να μην τα κάνω κομπλεξικά, τότε θα έρθει η ώρα που θα τα πληρώσεις. Θα έρθει η ώρα που θα τα δεις μπροστά σου, διότι υπάρχει ο φόβος να πέσεις στην αιωνία κόλαση. Αδερφοί μου, ήρθε ο Παναγαθός Θεός να μας αξιώσει εκείνα τα οποία ακούμε να τα τηρήσουμε, εκείνα τα οποία ακούμε να εισέλθουν στην καρδία μας, εκείνα τα οποία ακούμε να είναι το μάνα του ουρανού, η τροφή των αγγέλων, και εις εμάς τους αμαρτωλούς ο Θεός να δώσει την χάρη Του, να δώσει την βοήθειά Του, να τηρήσουμε τα όσα ακούμε, για να αξιωθούμε της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.